Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φιλαθλό προς το φιλαθλό, με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και για όλους. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι πάντα όσο γίνεται αντικειμενικά και αμερόληπτα άλλη μια άποψη από έναν απλό φύλαθλο σαν και σένα είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν μυστήριο, ενδιαφέρον, τις αφηγούμε Είτε μουσική, εκεντρική, χωρίς πρόβες, χήμα, freestyles, προσοχή, είναι κατάλληλα ειδικά για γυναικόπαιδα. Αλλά και φυσικά αστρονομία που είναι ως επιστήμη τρομερή. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε. Εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, η οποία είναι δωρεάν φυσικά και πολύ αναγκαία, πολύ σημαντική για να ακουστεί η φωνή. Και φυσικά θα λαμβάνετε και ειδοποιήσεις, έτσι, για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Ξεκινάω στέλνοντας φιλικούς χαιρετισμού σε όλες και όλους που ακούνε σε όλο τον πλανήτη, αλλά και φυσικά αντίστοιχα σε όσες και όσους σχολιάζουν. Πιο συγκεκριμένα, οι κυρίες προηγούνται πάντα. Πέγγι Ντάνου, Ζήσης Φούζας. Χάρης Γιάννος, George Zo από Αφρική, Μαρίτσολάκης, Κωστάκης, Κώστας, Νίκος Μπακαλάκης, Ποσειδώνας, Γεώργιος Σακουλάκης, Δημήτρης Σαμιώτης, Δημήτρης Ρίτσος, Θάνος Δημάκης, Τζίχα, Χανιωτάκης, Τζοαν Μπαφίλιας, Κάρλος Τέβες, Τριαντάφυλλος Χριστοφάλος, Προφήτης 7 Κύπρο Χάρης Ζαφυρόπουλος Τζέισον Κατσένης Πέτρος Αντρέας Τρενταφύλου Παόλο Μοντέρο Δημήτρης Φαρμάκης Ευθύμιος Δήμος Μπαμπαλός Δάνιελ Βοητούνικ. Γιώργης Θοδωράκης Νίκος Γκέτμπετ Δήμος Καμελατ Μανώλης Χλοπτσίδης Γιάννης Τυροβόλης Κουκούλα 147, Forest Hills, Queens, New York, USA, Γενέτηρα. Γιανέλο Γιώργο. Αριστίδη Άρη. Coach Zach from Wisconsin, USA. Σκοτεινόψυχο. Δημήτρη Παπαϊωάννου. Και Χρόνη Π. που ταξιδεύει από Αγκόλα προ Συγκαπούρη Με το καράβι. Όλα μέσα. Πραγματικά, φίλε και φίλοι, το εκτιμώ πολύ. Πάμε όμω στο διατάφτα, έτσι. Στο ζουμί, τον Ολυμπιακό μα, όπου παρατηρείται ένα φαινόμενο, ακόμη και οι καιρικέ συνθήκε εντό Ελλάδο, θυμίζουν καλοκαίρι ακόμη. Αλλά όχι απλά καλοκαίρι, κατά καλό καιρό μιλάμε και με πολλή γρασία, έντονη. Μάλλον είναι για να πηγαίνει ασορτή και με τι μεταγραφέ του Ολυμπιακού, που αργήσαν και αργούν ακόμη. Δηλαδή, αναμένουμε και μέχρι τέλο του μηνό, το πολύ, να φέρουν και άλλο πράγμα. Εφόσον βέβαια επισημοποιήσουν αυτές τις συμφωνίες που έχουν έως τώρα. Εντάξει, ξηγήθηκε και ο καιρό, ας πούμε. Για να μην μπερδεύομαστε εμείς, όχι τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, μου ήρθε σχόλιο, εδώ στο κανάλι, από ένα παιδί, δεν θυμάμαι το όνομα ακριβώς, δεν έχει σημασία, και μου είπε ότι ο Αντώνδες τι κάνετε. Θα το πω, ο Κώστας, ο Νικολακόπουλος. Βγήκε λέει και μίλησε. Και μετά καπάκι μου ήρθαν και μηνύματα προσωπικά στα social media, πώς τα λέμε, στα κοινωνικά δίκτυα. Πήγε, λέει, στο στούριο πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε αυτή η πανδημία, ο κορονιός που λέει και μια ψυχή, ο άγγελος, πρώην καλοθοσφαιριστής του Περιστερίου και της ΑΕΚ και τα λοιπά, και βγήκε, λέει, να κάνει αβάντα στη διοίκηση φυσικά, στον προπονητή, έτσι έμεσα, εντάξει. Τα έχουμε ξαναπεί και χτες τα είπαμε, ό,τι πει η διοίκηση. Μα είναι δυνατόν τώρα να μας, δουλεύει κατά μουτρα και να μας λέει ότι όταν έγινε αυτή η λανθασμένη επιλογή του Κορμπεράν δεν ήθελε κανείς άλλος προπονητής του πλανήτη να αναλάβει τον Ολυμπιακό. Απλά δεν ήθελε ο Ολυμπιακός άλλο προπονητή. Ο Ολυμπιακός ήθελε ένα προπονητή ο οποίος θα δεχόταν να επιλέγει ο Ολυμπιακός, δηλαδή η διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές που είναι να έρθουν και να φύγουν. Διότι κάνουν δουλειέ με γραφεία ατζέντιδων. Κυρίω στην Αγγλία τώρα τελευταία. Αλλά και με τον Μέντε. Καλά, με τον Μέντε θα σου βγει καλό. Έτσι, είπαμε. Θα σου φέρει ένα σπουδαίο παίχτη και τρει-τέσσερα είσαι που δεν αξίζουν. Που είναι σαπάκια. Έτσι και κατά το παρελθόν. Ένα Πορτογάλο αμυντικό, τι ήταν αυτό. Τα θυμόμαστε. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Αλλά σου φέρει και ποντένσε. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ ο τύπο μα δουλεύει κατά μουτρα. Ξαναλέω. Λέει, άφησε τη Χόρεσφιλ, λέει, από καλή κατηγορία. Ναι, Β' Αγγλία. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι άσχημα εκεί, αλλά εντάξει τώρα, μην είναι, λέμε και βλακίε. Εξάλλου είχε φτάσει στο πικ του εκεί. Έκανε υπέρβαση και ήξερε και ο ίδιο ότι δεν πήγαινε άλλο. Γιατί με το υλικό αυτό που είχε αυτή η ομάδα και έχει, δεν είναι για μεγάλα πράγματα. Τέλο πάντων, ο Ολυμπιακό δεν είναι Horrorsfield. Εντάξει. Που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να βρίσκομαι ως Ολυμπιακό στη θέση του να χρειάζεται να περιμένω γκέλα από τους, ε, του συνδιεκδικητέ του πρωταθλήματο. Δεν κατάλαβα. Ξαναλέω, Ολυμπιακό είμαι. Καθαρίζω τα παιχνίδια, παίρνω τι νίκε, είμαι μπροστά, τρώνω τη σκόνη μου, εντάξει. Και συνεχίζεται αυτό το rotation στην ομάδα να γίνεται σε έντονο, πώ το λένε, βαθμό, σε υπερβολικό βαθμό. Ειδικά τώρα οι κεντρικοί οπισθοφύλακε. Σε μια οποιαδήποτε ομάδα, οποιαδήποτε και τη γειτονιά να είναι, απαγορεύεται να αλλάζουν κάθε τρει και λίγο. Θα καθιερώσει δίδυμο, κύριε. Δεν γίνεται, είτε λέγεσαι Μαρτίν, είτε Κορμπεράν, όπω Γουστάρι, σα λέγεσαι. Γιατί και ο Μαρτίν θα έκανε αυτά. Και ωραία, εγώ θα σου πω τώρα ότι έχει γκαφαντζίδε και παλέμαχου. Είναι ένα δίδυμο από τη Σενεγάλη, οι οποίοι είναι γκαφαντζίδε. Εντάξει. Μπράβο. Και το δίδυμο, το ελληνικό, οι παλέμαχοι και κλικαδόροι τη πλάκα. Ήρθε ο αναξιώτη. Άστα, να μην τα πούμε. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί και κουράζει. Αλλά τέλο πάντων θα επιλέξει ένα δίδυμο και θα το στηρίξει. Ειδικά σε αυτή τη θέση, στην κεντρική όπου φυλακή, θέλει να μην χρειάζεται καν να κοιτούνται για να καταλαβαίνει ο ένα τι κινήσει του άλλου, να ξέρει ο ένα τον άλλον απ' έξω και ανακατοτά. Αυτέ είναι νευραλγικέ θέσει. Πώ το λένε, Είναι δυνατόν τώρα και μπαίνει αποστολή κατευθείαν. Εντάξει, το είχα πει και εγώ την έτοιμη, τα παιδιά αυτά, τα γαλλόφωνα που ήρθανε. Ο γεννημένο στη Γαλλία Μπακαμπού, έτσι. Αλλά και ο Σαμασέκου, ο οποίο είναι και αυτό γαλλόφωνο από το Μάλι. Ο άλλο έχει καταγωγή από Κογκό, δεν έχει σημασία. Από τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, Δεν έχουν σημασία αυτά. Το θέμα είναι ότι είναι έτοιμοι, ναι, από τη μία. Απ' την άλλη όμω, εντάξει, αν του βάλει και στην αποστολή και βασικού κτλ. Εντάξει, είναι λίγο ασόβαρο κατευθείαν να μπουν έτσι, λέω εγώ τώρα. Θα μου πει ναι, του μοντάρει τώρα. Και απ' την άλλη δεν έχει και κάτι καλύτερο. Θε να ξεκουράσει το εξάρι, τον ειδικά. Ξέρω εγώ που δεν τα πήγε και πολύ καλά. Όχι ότι δεν υπήρχαν χειρότεροι στον αγώνα απέναντι στου Γερμανού τη Φράιμπεργκ. Αλλά τέλο πάντων. Και θε και επίση να δει κάτι άλλο στην επίθεση με τον Μπακαμπού. Τι να πω. Εντάξει, μπήκε και ο Χάμε Ροντρίγκε όμω. Ο οποίο στην άλλα Ραγιάν που έπαιζε Ηταν εντάξει, υποτίθεται τραυματία, ανέτοιμο, αυτά δεν ξέρω πραγματικά το τι γίνεται. Ίσως να του βάλει το κλίμα των αποδητηρίων τη ομάδα. εντάξει, ό,τι και να είναι, το θέμα είναι ότι θες διπλό με τον Άρη. Παίζει ζωή, θάνατο. Και ο άλλο έχει εύκολο παιχνίδι. Ο άλλο είναι αυτή με το φιλιτρί, το σήμα. Πώ λέγαμε παλιά, Μια τεγά το φιλιτρί, μπράβο. Εσύ τώρα έτσι και δεν πάρει το τρίποντο την Κυριακή στι 8 το βράδυ στο κλάδι Βικελίδης. Την έχει βάψει. Δηλαδή, το πουλάκι πέταξε στην Ευρώπη, θα πετάξει και στο πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρει την νίκη. Ασχέτω το τι θα κάνει με τον προπονητή. Για μένα, εντάξει, έχω πει ξανά και ξανά την άποψή μου. Εδώ και καιρό, από την αρχή έλεγα ότι εντάξει, είναι πολύ νέο και σε μέγεθο. Δεν είναι όσο μεγάλο ήταν ο Μαρτίν όταν ήρθε. Πραγματικά ο Μαρτίν είχε πιο πολλά εχέγγυα και πιο πολλέ πρόπτικες να πετύχει παρά εκείνο ο Κορμπεράν τώρα. Γιατί τουλάχιστον είχε και μια αλφα ηλικία όταν ήρθε ο Μαρτίν. Και δούλεψε με την Κυμαρά, πώ τη λένε. Εντάξει. Άλλο Κυμαρά, άλλο Β. Σε οποιαδήποτε χώρα. Δεν πάνανε στην Αγγλία, δεν πάνανε σε άλλο πλανήτη. Β είναι. Β κατηγορία. Να το πούμε λαϊκά παλιά. Πώ το λένε. Η championship αυτή. Και η απόδειξη του πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο Γενικά, εντάξει, δεν λέω ότι είναι από τα υψιλο... βασικά το υψηλότερο επίπεδο για β' εθνική στον κόσμο. Αλλά ο Ολυμπιακό είχε ρίξει 4 σε φιλικό στην Orangeheim Forest, που τότε ήταν στη Β' Αγγλία. Εντάξει. Οπότε, εντάξει, μην λέμε ότι είπαμε ότι είναι τίποτα μεγαθύρια εκεί πέρα. Άμα ήταν έτσι, α συνέχιζε στη Premier League η Orangeheim Forest με του ίδιου παίχτε. Γινότανε, δεν γινότανε. Λοιπόν, μην λέμε κουταμάρε. τώρα Forest Εντάξει, δεν πάει καθόλου καλά. Έχει νομίζω τέσσερι σερεί ήττε. Ούτε ξέρω, ούτε με νοιάζει κιόλα. Εδώ ορισμένοι θα το λέγανε, ξέρω εγώ, γλωσσοφαγιά, κάπω έτσι. Εγώ γελάω με αυτά, δεν τα πιστεύω φυσικά. Αυτά τα έλεγε η συγχωρημένη γιαγιά μου. Από την πλευρά του πατέρα, βέβαια. Τέλο πάντων, θα καθιερώσει κάποιου παίχτε για βασικού ή θα επιλέξει τέλο πάντων ποιοι θα παίζουν Ελλάδα, ποιοι θα παίζουν Ευρώπη. Τώρα ο Σαμασέκου δεν έχει και διαβατήριο, Οπότε είναι ο 8ο ξένο τη ομάδα και δεν μπορεί να βάλει αποστολή πάνω από 5 εντάξει, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στη Super League 1. Οπότε θα δει, θα ζυγεί τα πράγματα. Αυτά έπρεπε ήδη να έχουν γίνει βέβαια. Όπω θα έπρεπε ήδη να είχαν γίνει και ε, αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Τα ονόματα είναι γνωστά. Άλλοι έχουν άλλη άποψη. Άλλοι λένε ότι είναι σπουδαίο παίκτη ο Μπουχαλάκη. Άλλοι λένε ότι είναι σπουδαίο παίκτη ο Ρέαπτσουκ. Άλλοι λένε ότι είναι σπουδαίο παίκτη ο Ανδρούτσο. Ή ο Μασούρα, ή ξέρω εγώ. Εγώ λέω ότι πρέπει να βρει άλλου Έλληνε παίχτε. Οι Έλληνε παίχτε που έχουμε δεν. δυστυχώ. Ό,τι δώσανε, δώσανε. Ό,τι είχαν να δώσουν, το δώσανε. Ό,τι πήραμε από αυτού, το πήραμε. τελείωσε. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Μάλλον, μάλλον. δεν ξέρω, θα ξαναφορμαριστούν. Γιατί ακόμη και ο Μασούρα είναι χώμα. Βασικά, ποιο είναι καλά στον Ολυμπιακό τώρα. Ακόμη και ο Μπιέλ τον προς τα κάτω μαζί του. Κατρακύλα, μιλάμε. Ο οποίο Μπιέλ προσπαθούσε να σταθεί μόνο του, ο Φουκαρά, τίποτα. Και ύστερα μου λέγανε να βαθμολογήσω εγώ, λέει, του παίχτε του Ολυμπιακού, απέναντι στη Φράιμπεργκ. Τι να βαθμολογήσω, Να βάλω άσου, ένα, δύο στα δέκα σε όλου, μηδέν. Έλα τώρα, εντάξει. Χάσιμο χρόνο. Και να τονίσω το γεγονό ότι επειδή αναγνωρίζουν στη διοίκηση του Ολυμπιακού ότι είναι λάθο το ότι δεν κινήθηκαν όταν έπρεπε. Γι' αυτό κινούνται και τώρα και προσπαθούν να μπαλώσουν τα πράγματα. Τύφλα να έχει η Μοδίστρα κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, από την άλλη ο Καραπαπάς, ο Κώστας μας έλεγε, έτσι, δημόσια δήλωση, ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πλάνο και όλα είναι ρολόι αυτά. Και το είδαμε στην πράξη το αν ισχύει αυτό ή όχι. Άρα είπε ψέματα. Έτσι. Και εγώ δεν γουστάρω όταν μου λένε ψέματα. Γιατί εγώ δεν λέω ψέματα. Έχω να πω από τα 13 μου. Για κουταμάρα, έτσι, στου γονεί. Αλλά είπαμε, πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μα. Πάντω, παγκοσμίω, αυτό που γίνεται στον Ολυμπιακό τώρα και στα μέσα και προ τα τέλη του Σεπτέμβρη με κινήσει μεταγραφικέ, παρεδώσει κτλ. Είναι πρωτόγνωρο. Πραγματικά. Δεν έχει ξαναγίνει σε καμία ομάδα. Παίζει να μην έχει γίνει και σε εκείνο το παιχνίδι του υπολογιστή. Με το προπονηλίκη, ξέρει εσύ. Είναι, λέει, πολύπλοκο το θέμα του προπονητή. Εσύ ο Νικολακόπουλο, ο Κώστας, μπράβο. Κάτσε να χάσει κι άλλο παιχνίδι ή κι άλλα παιχνίδια, λέω εγώ τώρα και θα σου πω εγώ. Αν είναι πολύπλοκο ή όχι το ζήτημα του προπονητή. Θα το δει κι εσύ ο ίδιο. Εσύ που τον στηρίζει τώρα θα τον βρίζει όταν τον διώξουν. Όπω και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτά που λέγαμε εμεί πολύ πριν, ότι το παιδί δεν κάνει, δεν έχουμε κάτι προσωπικό μαζί του. Δεν μα έφαγε την περιουσία. Μην τρελαθούμε. Απλά θέλουμε το καλό του Ολυμπιακού. Δύο νίκε σε 12 παιχνίδια δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία μα. Τελείωσε. Τελείωσε. Έπρεπε ήδη να είναι τελειωμένο. Άντε μπράβο. Πρέπει να περιμένει ο άλλο με το εισιτήριο στο χέρι, ο νέο προπονητή, εφόσον είναι το εξω... από το εξωτερικό, για να έρθει στο ελευθέρωστο Βενιζέλο. Τελείωσε. Και θα διώξει και παίχτε βεβαίω. Θα αποδεσμεύσει. Τι να κάνουμε τώρα, α του και ελεύθερου. Βάλτε και μια ρήτρα όμω, μην πάνε σε ανταγωνιστική ομάδα, σε ανταγωνίστρια, εντάξει. Να τα λέμε αυτά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Και από την άλλη να μου λε, εσύ ο Νικολακόπουλο, ότι και τον επόμενο προπονητή θα θέλουμε να τον διώξουμε, λέει, εφόσον δεν φέρει αποτελέσματα. Χαίρο πολύ, χερόπουλο. Μα προφανώ θα φέρουμε έναν ο οποίο θα σφίξει τα λουριά εκεί και του από πίσω, έτσι, στο ready, για να έρχονται τα αποτελέσματα θα κάνει και την προετοιμασία και τώρα, με καλή ώρα, που θα έχει διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, αλλά ακόμη περισσότερο το Νοέμβρη, έτσι, λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Και εδώ μιλάμε για την ακριβότερη ομάδα της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη φετινή, έτσι. Ε, οφείλει να έχει έναν κανονικό προπονητή. Μπα και αποδώσει η ομάδα και πιάσουν τόπο τα λεφτά σου. Δηλαδή, επειδή, επειδή, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο χάλι στην ομάδα, θα πρέπει να συμβιβαστούμε και να πούμε όλα καλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε πάρει πρωταθλήματα στο παρελθόν. Δεν είναι έτσι. Καθόλου. Και να τρώνε Ολυμπιακή άντεγια σε άλλε εκπομπέ, επειδή λένε την αλήθεια για τον Κορμπεράν, α πούμε. Και για το γεγονό ότι δεν βλέπετε η ομάδα. Και είναι η χειρότερη όλων των εποχών. Ε, δεν γίνεται να θυλοτυφλούμε. Αγαπάμε όλη την ομάδα. Αλλά δεν σκεφτόμαστε το ίδιο. Δεν λειτουργούμε το ίδιο. Προφανώ. Εγώ που αγαπάω και την άλλη αυτή που αναφέρω και τον ε, ίδιο με τα μαλλιά. Το αγαπάω, γελάω. Αλλά εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα και δεν γίνεται να εθελοτυφλούμε ή αν προτιμά να στρουθοκαμιλίζουμε. Λοιπόν, να έρθει ένα κανονικό προπονητή και μετά θα τρέχουν λε και του βάλανε νεύτη από πίσω. Εντάξει. Και έτσι όπω εκνευρίζει το βρυσάλικο για πολλού λόγου και λόγω το ότι δεν μπήκαμε Champions League στου και λόγω των συμπεκτών του που βλέπει αυτά που δεν έχει ξαναδεί ποτέ του. Έτσι. Πες να τα έχει δει αυτά από την Κροατία από τότε που έπαιζε. Λοιπόν, προσοχή, μην ευριάζουν και άλλοι αστέρε τη ομάδα που είναι μεγαλύτεροι αστέρε κιόλα. Έτσι, όπω για παράδειγμα ο Μαρσέλο, ο Χάμε Ροντρίγκε, Καλά, ο Μαρσέλο είναι και τόσο καλό παιδί που δεν νομίζω. Αλλά ο Χάμε Ροντρίγε, εντάξει, μπορεί να του τρίψει κι αυτού Πού ξέρει. Έχοντα ω συμπέπτη το Ρεάπτσουκ, το Μπουχαλάκι, τον το Μασούρα. Παραδείγματα είναι αυτά, έτσι. Τον Άβυλα, να μην πούμε και άλλα ονόματα. Οι οποίοι βέβαια δεν κάνουν για τον Ολυμπιακό, έτσι. Άκου λέει πακέτο κορμπεράν, Άβυλα, πίπα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι για τον Ολυμπιακό αυτή τώρα. Και θα κάτσω εγώ να χάσω το χρόνο μου εδώ πέρα, αναλύοντα το τι έκανε ο κάθε πελάτη δικό μου εδώ στην Ελλάδα. Αντίπαλο, στην Ευρώπη, τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία, το ξέρουμε, δεν κάναν τίποτα τη πλάκα. Γι' αυτό και δεν βγάζουμε ομάδε στην Ευρώπη, γι' αυτό και πέσαμε από βαθμού. Μα πέρασανε οι κολοπετινίτσες, ω χώρε. Και ποια η πλάκα όσον αφορά το Europa League που πέρασε ο Μίλου, πέρασε χάρη στο Γκορμπεράν, στο προπονιλίκι το καλό, το coaching, το εξαιρετικό. Όχι βέβαια, πέρασε ούτε καν χωρί να νοικιά, να νικάς, έτσι στην ουσία. Στα penalties και χάρη στα αντανακλαστικά του Βατσλικ, στο δυνατό σημείο του Βατσλικ. Γιατί κατά τα άλλα δεν έχει δυνατό σημείο στο να κάνει εξόδου. Και άλματα για την μπάλα. Δηλαδή, ο άλλο με το κεφάλι παίζει να τον νικήσει, ενώ πάει εκείνο με τα χέρια. Αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Δεν πηδάει εφημερίδα, μιλάμε. Άρα, αυτά να τα κοιτάξουν. Υπάρχουν κάποιε μέρε ακόμη. Αναγκαστικά θα φέρει κι άλλου για μένα. Να ενισχυθεί. Τα αφήνω και στην κρίση τη κάθε ακροάτρια και του κάθε ακροατή, το ποιε θέσει είναι αυτέ. Έτσι. Ανέφερα μία τώρα για παράδειγμα, τερματοφύλακα, α πούμε. Άλλο μπορεί να πει στο δεξί back, γιατί βλέπει ότι ο Άβυλα δεν υπάρχει, είναι επιρρεπή στο λάθο, μόνο τρέξιμο και τίποτα άλλο, όπω λέμε για την Τιγανίτα, και ο Βρυσάλικο, άφτιαχτο, τραυματιάκια, παλέμαχο και γκρινιάρη. Βέβαια, αν ανέβει, είναι άλλο καπέλο. Έτσι. Πάντω με τη Φράιμπεργκ δεν ήταν από του χειρότερου ο Βρυσάλικο, υπήρχαν χειρότεροι από εκείνον. Να πω όμω και κάνα ευχάριστο όσον αφορά του γαλλόφωνου που ήρθαν, Είδε πάντω μεγάλο αυτή η παρικία, η γαλλόφωνη, α το πούμε και έτσι. Με το Σαμασέκου και το Μπακαμπού, ορίστε. Και βασικά, εγώ προσωπικά νομίζω και όλοι μα περιμένουμε πολλά από αυτού, έτσι. Δηλαδή, όσο υπάρχει καρεμπέ στην ομάδα, θα έρχονται τέτοιοι. Γενικά μα έχουν βγει, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε. Και α έφυγε ο Μοντέστο τώρα, δεν πειράζει. Α σε πού είδα τον Μπακαμπού, αγριεμένο. Φήμε λένε ότι την ακονίζει. Ε, εννοώ την μπάλα για να τη βάζει στα δίχτυα. Και να τρέχει και να δίνει πράγματα στον Ολυμπιακό. Δεν εννοούσε το σπαθί του, ούτε το πόδι του. Λοιπόν, μακάρι να σου βγει καλύτερο του Ιντέγε. Τι να πω, Τον Ιντέγε τον θυμούνται νομίζω οι αντίπαλοι. Καλά κι αυτόν. Ναι. Που του είχε σηκώσει και το πόδι. Στα τέσσερα. Πάμε παρακάτω. Αυτό ο Σαμασέκου πάντω από το λίγο που έχω δει, έτσι, βέβαια δεν ξέρω στον Ολυμπιακό, έρχονται όλοι και καίγονται τελευταία. Αλλά από όσο τον έχω δει, είδα ότι είναι αρκετά έτσι διορατικός Γρήγορος και δυναμικός, έτσι. Πολύ καλό στο ατομικό μαρκάρισμα. Πολύ, πολύ δυναμικός με την μπάλα. Φυσική κατάσταση, τρεξίματα. Κάνει κάθε το τρέξιμο με την μπάλα. Και την κουβαλάει, έτσι, με ταχύτητα. Και έχει και μια, θα έλεγα, αξιοπρεπή πάσα. Βέβαια, δεν έχει τη μακρινή το εμβυλά, είπαμε. Και παίζει, όπω τον είδα, λίγο στα βιντεάκια αυτά, ανάμεσα στις γραμμές. Και τις πάσα του αντιπάλου για να κλέβει μπάλε. Δηλαδή, είναι κλέφτη ακόμη καλύτερος και από τον Κανέ, δεν το συζητάμε. Και κορυφαίο βασικά στα κλεψίματα στη Γερμανία. Έτσι. Πολύ σημαντικό να ανακτά την κατοχή τη μπάλα η ομάδα σου. Έτσι. Σε καταστάσει πίεση, πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Εντάξει, του λείπει το ύψο όσον αφορά το ψηλό παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι γκολτζή, το έχουμε πει, δεν έχει τον γκολ. Είναι εξάρι και λίγο χτάρι. Τα έχουμε πει, έχω μιλήσει αναλυτικά, αλλά είπα να πω κάποια πράγματα που είδα τώρα φρέσκα. Και τον ε, αποφάσισα να τον τελειώσει η Hoffenheim, διότι πήρε έναν Πρέμελ από την Ουνιόν ε, Βερολίνου. Και έχει κι άλλου δύο Γερμανού εκεί στη θέση που θέλει να του πρόξει. Έτσι. Αυτοί είναι και κολλημένοι με αυτά τα θέματα, κάποιε ομάδε. Εντάξει, έχουν το ταλέντο, το υλικό. Να είχαμε και εδώ στην Ελλάδα, να βάζαμε κι εμεί. Να δοθούν ευκαιρίε, όχι μόνο στα βίσματα, έτσι λέω εγώ τώρα, γενικά στην Ελλάδα με τα βίσματα. Μόνο με γνωριμία προχωρά. Άντε να τα πούμε όλα, να τελειώνουμε. Και αφού ήθελε και το παιδί αυτό να βρει χρόνο συμμετοχή, τον αποδεσμεύσανε. Και ελπίζουμε να βρει το δρόμο του δε στον Ολυμπιακό μα. Τώρα υπάρχει αναμονή όσον αφορά κάποιου άλλου παίχτε, Έχει ακουστεί ότι ήδη έχει πάει η Ελβετία να φέρει τα πράγματά του ο Κασάμι. Αναμένουμε για τον ομό Αλαντελαούι είναι 50 -50 δηλαδή πιο πολλέ είναι οι πιθανότητε για τον Κασάμι, τον Παϊτίμ. Τέλο πάντων, εγώ του αγαπώ και του δύο, επειδή έχουν περάσει από την ομάδα μα. Και εντάξει, στον Ελαμπτελαουί έχω πιο πολύ αδυναμία, αλλά εντάξει και στον Κασάμι. Σαν χαρακτήρα, μ' αρέσει. Αλλά αγωνιστικά μ' αρέσει ο Ελαμπτελαουί, αλλά εντάξει, τώρα έχει το θέμα με το μάτι, δεν είναι ο ίδιο παίχτη. Αλλά εντάξει, έτσι όπω είμαστε τώρα εκεί πέρα στη θέση αυτή, ακόμα και ο μισό Ελαμπτελαουί κάτι είναι, νομίζω. Αλλά εντάξει, θα μπουρδουκλώσει κι άλλο τα πράγματα. Τέλο πάντων, θα τα ζυγίσει η διοίκηση, θα δούμε και το τι θα γίνει με τη θέση του τερματοφύλακα και τα λοιπά. Όταν λέω και τα λοιπά, εννοώ τι αποχωρήσει, αποδεσμεύσει. Και δεν μιλάω μόνο για τον Λεωνάρντο Κούτρι, αλλά και για άλλου που δεν αξίζουν ούτε να περνάνε από του Ρέντι. Χωρί να έχουμε κάτι μαζί του, τα λέμε. Αλλή μόνο. Γιατί πολύ απλά θέλουμε το καλό του Ολυμπιακού, εμεί οι φίλαθλοι. Και να σου βγαίνει τώρα άλλο να σου λέει: Δεν μιλάμε για προβλήματα αλλά για λύσει. Μα άμα δεν καταλάβει τι γίνεται για τα προβλήματα και τα λάθη, πώ θα τα λύσει. Άμα δεν τα ξέρει. Ναι, δεν μιλάς δημόσια, ναι. Ξέρει τι θα κάνει όμω, ξέρει πώ θα τα λύσει. Ναι, θα βάλουμε, λέει, όποιο είναι πιο έτοιμος. Λοιπόν, θα δούμε. Περισσότερα στο pre-game show με τα σχόλια, έτσι εννοείται, τις πρώτες πρωινές ώρες Τη Κυριακή θα ανέβει η εκπομπή αυτή. Και κλείνοντα, να πω κάτι όσον αφορά τον ε, Ολυμπιακό στο μπάσκετμπολ. Εβά Φουγνιέ, όπω λέμε εμεί, Evan Fournier, στου New York Knicks, 29 ετών σήμερα, λόγω του μου, δηλαδή του Μουσταφά Φολ, του συμπατριώτη του, του στην εθνική ομάδα, θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Και βασικά λόγω του κόσμου του Ολυμπιακού. Είδε τι γίνεται με τη Μονακό το σεφ που μετακινήθηκε προς τη θάλασσα και τρελάθηκε. Σου λέει, εδώ θέλω να παίξω εγώ. Ορίστε, πώς είχαν οι να εκεί το Εζόνια, το Γκροάτι, μπράβο, θα έχουμε εμείς και αυτόν τώρα. Μακάρι να έρθει, αλλά αυτό είναι και καλό παιδί. Βέβαια, σαν παίκτης, εντάξει, δεν το έχει με την άμυνα. Στη Νέα Υόρκη τον βρίζουν όλοι. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Και εγώ τον βρίζω. Λίγο στου Νίξ που ασχολούμαι, πολύ λίγο. Λοιπόν, δεν κάνει το παιδί, μόνο τρίποντο αυτά, ναι, επιθετικά. Για την Ευρώπη όμω είναι μάνα καημένη. Αυτά είχα να πω. Μακάρι να το δούμε στο μέλλον εδώ, δηλαδή. δηλαδή με τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα, τον σπουδαίο Έλληνα προπονητή που έχουμε. Έτσι, νοικοκύρη με καλό μάτι. Γερακίσιο. Οτιδήποτε προκύπτει θα το λέμε εδώ από το κανάλι. Να είστε όλε και όλοι καλά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ακρόαση και σα χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακό.